Εκατοντάδες κομμουνιστές, λαϊκοί αγωνιστές που τους πιάνανε, ήταν κάτω το κρατητήριο και βέβαια εννοείται γινόταν και βασανιστήρια στην Ελλάδα. Υπήρχε δέσμευση παλιά των παλιότερων διοικήσεων του Δήμου διαφανικά ότι αυτό το κτίριο θα γίνει κάποτε μουσείο εθνικής αντίστασης, αλλά δεν έγινε. Και βέβαια με παρεμβάσεις που έχουν κάνει στο υπόγειο έχει χαθεί και κάτω δηλαδή οι χώροι που ήταν τα κρατητήρια. Έχουν αλλοιωθεί. Εμείς στα πλαίσια το Νοέμβριο, στα πλαίσια των 100 χρόνων του κόμματος, βάλαμε αυτή την πλακέτα για να μην ξεχνάνε οι Καλαμαριώτες, η νέα γενιά, το ότι αυτό το κτίριο ήταν εδώ κολαστήριο. Και τώρα λειτουργεί από το 1975 και μετά, είναι στο Δήμο και λειτουργεί σαν ένα πολιτιστικό, το Δήμο του πολιτισμού του Δήμου.